κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Εξακολουθεί να μένεται η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε Πευκοδάσος στα Βίλια Αττικής. Η φωτιά σε δύο μέτωπα κατευθύνεται προς το Πόρτο Γερμενό και προς τα Μέγαρα. Επικίνδυνη είναι η κατάσταση για την περιοχή του Πόρτο Γερμενό, γιατί σφοδροί άνεμοι σπρώχνουν τη φωτιά με ταχύτητα προς τα εκεί. Ο νομάρχης Δυτικής Αττικής, κ. Μπούρας, χαρακτήρισε την πυρκαγιά σαν την μεγαλύτερη οικολογική καταστροφή που έχει γίνει στην Αττική. Τόσο στο Πόρτο Γερμενό όσο και στα Μέγαρα επικρατεί πανικό στους κατοίκους, οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους. Ο ουρανός βρέχει στάχτη. Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει και η φωτιά στην κοινότητα Λάριμνα στην Αταλάντη, που ξέσπασε νωρίς το απόγευμα και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων που φυσούν στην περιοχή. Άλλη μία πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στα Βεληνιάτικα Κορίνθου, που καίει αγροτικές και θαμνώδεις εκτάσεις. Ο Υπουργός Παιδείας Βασίλης Κοντογιανόπουλος και η Ανωτάτη Συνομοσπονδία Γονέων συζητούν αυτή την ώρα σε μία προσπάθεια να βρεθεί μία λύση και να πραγματοποιηθούν ομαλά οι πανελλαδικές εξετάσεις. Στην σύσκεψη δεν παρακάθισε η ΟΛΜΕ, γιατί όπως υποστηρίζει δεν την κάλεσε ο Υπουργός, παρά την ανοιχτή πρόσκληση για διάλογο που του έκανε το μεσημέρι. Στη σημερινή συνεδρίαση της διοίκησης της ΟΛΜΕ αποφασίστηκε να ζητηθεί από τις ΕΛΜΕ, που θα συνεδριάσουν μέχρι το Σάββατο, να περιφρουρήσουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις τους. Το πρωί ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης κάλεσε στο πολιτικό του γραφείο τον Υπουργό Παιδείας και εξέτασαν την κατάσταση στο μέτωπο των εξετάσεων. Όπως δήλωσε ο κ. Κοντογιανόπουλος μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις εξετάσεις τη Δευτέρα 16 Ιουλίου. Η πρώτη γιώτρηση για ανέβρεση νερού έγινε στην Ιερά Οδό σε ένα παλιό πηγάδι. Σε βάθος αρκετών μέτρων βρέθηκαν μεγάλες ποσότητες νερού επαρκής για τον καθαρισμό των δρόμων της πρωτεύουσας. Το νερό ήταν και το θέμα μεγάλης σύσκεψης που έγινε σήμερα υπό την Προεδρία του κυρίου Τζανετάκη. Την Παρασκευή θα ανακοινωθούν και οι οριστικές αποφάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας σε σύσκεψη που θα προεδρεύσει ο Πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων είναι έτοιμες να δοθούν στη δημοσιότητα. Ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Παλαιοκρασάς δήλωσε ότι οι πίνακες με τις νέες τιμές μπορεί να δημοσιευθούν και μέσα στον Ιούλιο. Και πρόσθεσε πως οι νέες τιμές θα υπολείπονται σε μέσο όρο 30% των πραγματικών αγοραίων τιμών. Σε τρεις ισόποσες δόσεις από το τέλος Αυγούστου θα πρέπει να πληρώσουν την έκτακτη σφορά του 7% οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Η αναβολή της πρώτης δόσης, όπως δήλωσε ο κ. Παλαιοκρασάς, που έπρεπε να πληρωθεί στο τέλος του μήνα αυτού, έγινε υποχρεωτική γιατί το Μηχανογραφικό Κέντρο του Υπουργείου δεν πρόλαβε να στείλει τα σημειώματα. Ένα ειδικό σήμα καθιερώνει το Υπουργείο Οικονομικών για να φαίνεται εάν έχουν πληρωθεί ή όχι τα τέλη κυκλοφορίας. Με τον τρόπο αυτό, όπως δήλωσε ο κ. Παλαιοκρασάς, θα μπορέσει το δημόσιο να εισπράξει τα 20 δισεκατομμύρια δραχμές που χρωστούν οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων. Την Παρασκευή θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συνάντηση των Επιτροπών του ΠΑΣΟΚ και του Συνασπισμού για να συζητήσουν τις προϋποθέσεις για συνεργασία στις δημοτικές εκλογές και τις πιθανότητες υποστήριξης κοινών υποψηφίων στις τρεις μεγάλες πόλεις. Ένας στους πέντε οδηγούς στην περιοχή Αττικής οδηγεί μεθυσμένος. Η ανησυχητική αυτή διαπίστωση προέρχεται από τους ελέγχους που έκανε την περασμένη εβδομάδα η Τροχέα στην περιοχή Αττικής. Από τους 207 οδηγούς που ελέγχθηκαν, οι 43 είχαν πιει τουλάχιστον ένα ποτηράκι παραπάνω. Η ώρα της κρίσης για τον Άσιουτζικ έφτασε. Αύριο στις 12 το μεσημέρι το μεικτό ορκωτό εφετείο θα εκδώσει την απόφασή του. Σήμερα ολοκληρώθηκαν οι αγορεύσεις των συνηγόρων υπεράσπισης, οι οποίοι υποστήριξαν ότι ο Άσιουτζικ είναι αθώος. Με γοργούς ρυθμούς συνεχίζεται στο ανώτατο ειδικό δικαστήριο η δίκη για το Ιουγκοσλαβικό Καλαμπόκι. Σήμερα ο πρόεδρος του δικαστηρίου, κ. Νίκος Σακελαρόπουλος, έκανε έκκληση προς όλους τους παράγοντες της δίκης να έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση όλων των μαρτύρων υπεράσπισης μέχρι την Παρασκευή.